Καταλάβατε. Βάλτε πλάτη. Τίποτε άλλο. Ευχαριστώ. Υπουργό Οικονομικών για τα θέματα των ψαράδων. Μέσω φάκελο, μέσα στο γραφείο σας πρέπει να υπάρχει. Υπουργείο Οικονομικών, Γραφείο Υπουργού, Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Υφυπουργού, Υπουργείο Ναυτιλίας Ερησιωτικής Πολιτικής, τα κόμματα στη Βουλή που έγινε περώτηση από το ΚΚΕ και βγήκε, δηλαδή βλέπω ότι δεν θα καταφέρουμε και κάτι. Βλέπω ότι πάμε πάλι παιδιά, οι ψαράδες πάμε παιδιά πάλι πίσω άλλα δύο χρόνια. Τελειώσαμε. Όταν λοιπόν αυτή η θάλασσα, τα παιδιά αυτά έχουν εισβολείς λαγόψαρα, λεοντόψαρα, εγώ δεν θα πω για φώκες και για δελφίνια, γιατί αυτά εμείς μπαίνουμε στο σπίτι του και τέτοια. Μπαίνει όμως ένα είδος ψαριού τώρα μέσα στη Μεσόγειο που είναι πολύ χειρότερο. Το ριγέ. Το ριγέ, το γατόψαρο. Πολύ χειρότερο μπαίνει μέσα. Αυτό είναι τρομερά δηλητηριώδης. Δεν ξέρω αν σταματήσει εκεί που σταματήσει. Μπορεί να μην το καλύπτουν τα θερμοκρασίες των νερών. Έτσι και μπει όμως μέσα. Κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Είναι σαν το λαγοκέφαλο. Χειρότερο. Χειρότερο. Ναι, είναι χειρότερο. Καταστρέφει τα δίκτυα. Όχι. Είναι πολύ δηλητηριώδης. Είναι πολύ... Δεν θα πιαστεί στα δίκτυα, θα πιαστεί. Θα πιαστεί. Απλώς, ακούστε παιδιά, ποιο είναι το πρόβλημα. Εμείς στηρίζουμε τον τόπο μας. Θέλουμε, δεν μπορώ εγώ να βγαίνω και να λέω, όπως είπε ο συνάδελφος, είναι αλήθεια, ότι σε κάποιο λουόμενο ή σε κάποιους λουόμενους έφαγε το λαγόψαρο το δαχτύλι ενός παιδιού ή μια γυναίκα ή τέτοια, θα έχουμε μηνύσει από τους ξενοδόχους. Διότι σου λέει να μου δυσφημίζει στον τόπο. Τι ζητάτε? Εμείς ζητάμε να βοηθηθούμε από την κυβέρνηση, αλλά να βοηθηθούμε όμως, όχι ψευτιές και πολιτικά, τα γνωρίζουμε εμείς αυτά. Με ποιο τρόπο? Όταν έρχονται λοιπόν και κάνουν πραγματονομοσύνες τα ηθαβίκτα, όπως τα λένε, και βλέπουν την πραγματικότητα, διότι εγώ μπορεί να λέω ότι θέλω, αλλά όμως έρχονται και κάνουν, βλέπουν. Ζητάμε να το προωθήσει, αλλά το έχουν ξαναπροωθήσει και ξαναπροωθήσει και εμείς έχουμε κάνει διάφορα έγγραφα, έκτοτε 0 από 0, 0. Μέχρι πώς είστε αποφασισμένοι να φτάσετε? Μέχρι να κλείσουμε και το λιμάνι. Μέχρι να κλείσουμε και το λιμάνι. Μέχρι να κλείσουμε και λιμάνια. Το λιμάνι του Ηρακλείου. Βεβαίως. Εάν τα δείτε μέσα στην αίθουσα, υπάρχει νεολαία ψαράδες οι οποίοι δεν τους δίνουν κίνητρα για να παραμείνουν στην αλληλεία. Για κίνητρα θέλετε? Κίνητρα. Πόσο αγρότης αυτή τη στιγμή επιδοτείται ο νέος αγρότης και παίρνει 30-40 χιλιάδες ευρώ? Για ποιο λόγο ο νέος αλιέας να μην επιδοτείται και αυτός? Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η ίδια η δομή της παράκτειας αλιέας και ξεκινάει αρχής γενομένης από τότε που θα σκεφτεί κάποιος να γίνει αλιέας. Έχω επανειλημμένως επισημάνει τα προβλήματα. Λοιπόν, μα είναι, πείτε να μας, είναι μεγάλα τα προβλήματα, πείτε μας. Ναι, τα προβλήματα είναι τεράστια. Δεν έχει σκύψει κανείς ποτέ στο πρόβλημα των ψαράδων. Δεν έχουν κάνει καμία ενέργεια όσον αφορά τη δραστηριότητα που λέγεται παράκτεια αλιεία για να την ενισχύσουν και να προσελκύσουν, νέα άτομα στον κλάδο. Έχει γεράσει και τα σκάφη έχουν γεράσει και ο πληθυσμός έχει γεράσει και όποιος φεύγει από τη θάλασσα δεν αντικαταστείται από άλλον. Οπότε μοιραίο είναι η παράκτεια αλιεία να πεθάνει. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι πρέπει να δοθούν μέτρα οικονομικά κυρίως και σε μέτρα υποδομών να προσελκύσουν νέους ψαράδες στο επάγγελμα. Διαφορετικά θα τρώμε ψάρια ιχθυοτροφείου από τώρα και στο εξής και δεν θα γνωρίζουν οι νεότεροι ούτε τα μπαρμπούνια, ούτε τις κουτσομούρες, ούτε τίποτα. Είναι τεράστιο. Δεν είναι το πρόβλημα μόνο με τους λαγοκέφαλους. Οι λαγοκέφαλοι έχουν φτάσει στο πικ. Δεν πάει άλλο. Είναι και άλλα τα προβλήματα. Είναι οι φώκες, είναι δελφίνια αυτά. Δηλαδή, οι εχθροί, εκτός από την κλιματική αλλαγή, είναι πάρα πολλοί στη θάλασσα.
Το παρήγορο είναι ότι βλέποντας, γίνεται μια σύσκεψη τώρα και βλέπουμε νέα παιδιά. Δεν ξέρω σε αυτά τα νέα παιδιά μήπως πρέπει, φεύγοντας από εδώ, να τους δώσουμε έτσι έστω μια ελπίδα. Γιατί εγώ ήμουν νιός και γέρασα και δεν υπήρχε ούτε γραμματέας, ούτε υφυπουργός, ούτε υπουργός να μην έχουμε μιλήσει. Και να μην μας έχουν υποσχεθεί, ανεξαρτήτου κόμματος και κυβέρνησης. Το θέμα είναι ότι δεν έχει γίνει τίποτα, έτσι. Τίποτα! Συνεδριάσαμε σήμερα το Συμβούλιο Αλληλείας, μαζί με τους επαγγελματίες αλληλείς, με φορείς επιστημονικούς που ήταν μαζί μας, όπως το ΛΚΕΘΕ, το ΓΕΟΤΕ, οι λιμενικές αρχές, που όλοι μαζί καταθέσαμε κάποιες προτάσεις για τα θέματα της αλληλείας. Είδαμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος αυτός. Και δίνουμε το μήνυμα σήμερα από την Περιφέρεια Κρήτης ότι η αλληλεία είναι εξίσου δυναμικό επάγγελμα, το οποίο πρέπει να δούμε με ποιες προτάσεις και ποιες διεκδικήσεις θα μπορεί να είναι βιώσιμο και οι νέοι αλληλείς να μπορούν να μπουν στο επάγγελμα. Γιατί ξέρουμε όλοι μας ότι ένα επάγγελμα το οποίο σβήνει, χάνεται και η τεχνογνωσία. Οπότε χρειάζονται κίνητρα για να είναι βιώσιμο το επάγγελμα και να συνεχίσουν οι αλληλείς να ψαρεύουν. Είναι θέματα όπως τα εισβολικά είδη, είναι θέματα φορολογίας, είναι θέματα που έχουν να κάνουν με τους νέους αλληλείς, που όλα αυτά πρέπει να τα μαζέψουμε ως προτάσεις και να διεκδικήσουμε από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία. Άρα λοιπόν τι παρέμβαση θα κάνετε κύριε Τζαδάκη στην Αθήνα? Κατατέθησαν αρκετές προτάσεις σήμερα από όλους τους φορείς και από τους αλληλείς και από το ΕΛΚΕΘΕ και από το ΓΕΟΤΕ. Θα μαζέψουμε όλες αυτές τις προτάσεις και θα καταθέσουμε μία πρόταση στο Υπουργείο. Για οικονομική ενίσχυση των ψαράδων. Όλα αυτά τα θέματα τα οποία βάλανε και από τη φορολογία και σαν νέους αλληλείς είπαν ότι θέλουν κάτι να παίρνουν και αυτοί, όπως γίνεται και με τους γεωργούς και με τους κτηνοτρόφους. Θα δούμε τα θέματα τα οποία υπάρχουν και θα τα καταθέσουμε στο Υπουργείο.